Για να δούμε αν έχει ουράσει και στη Θεσσαλονίκη, Άρης Κουτσιού, Κισάρη. Σε εξέλιξη διαδικασία και στη Θεσσαλονίκη. Νίκο, βρισκόμαστε μέσα στο περίπτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εδώ που λειτουργεί ένα από τα 17 εκλογικά κέντρα της Α Θεσσαλονίκης. Είναι ομαλή η ροή, συνεχίζει να έρχεται ακόμα κόσμος που πληροφορείται ότι υπάρχει αυτή η παράταση της μιας ώρας. Να σας δώσω και κάποια νούμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως τις 4.30 το απόγευμα στην Α Θεσσαλονίκης είχαν ψηφίσει 10.500 ψηφοφόροι, κατά περίπου 12% περισσότεροι από το 2021 το ίδιο χρονικό διάστημα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι στις 6 στην Α Θεσσαλονίκης πάντα καταγράφηκε η συμμετοχή των προηγούμενων εκλογών, έπιασαν δηλαδή τον αριθμό του 2021. Έτσι υπάρχει εκτίμηση ότι το τελικό αποτέλεσμα μετά και από την παράταση αυτή που έχουμε για μία ώρα θα δείξει μία αύξηση περίπου 10%. Στην Β' Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αριθμός ακόμα, Νίκο. Αυτό που μαθαίνουμε πάντως είναι ότι σε αρκετά εκλογικά τμήματα χρειάστηκε να μεταφέρουν πρόσθετα ψηφοδέλτια, αφού αυτά που είχαν πάει αρχικά εξαντλήθηκαν και όπως βλέπετε η διαδικασία συνεχίζεται ομαλά. 12 κάλπες εδώ στο περίπτερο 6 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 7. Δεν θα κλείσουν οι κάλπες. 7 θα κλείσουν στις 8, να το ξαναπούμε.